Κάτι παραπάνω από ψυχροπόλεμο πόλεμο πρέπει να πούμε. Έχουμε ήδη και στην αντιπολίτευση εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς ο Στέφανο Κασελάκη εξακολουθεί να μπερδεύει συνοδοιπόρου και αντιπάλους για το αν επιθυμεί ή δεν επιθυμεί την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς για το αν επιθυμεί ή δεν επιθυμεί ρήξη με την πλευρά α, Τσίπρα. Αύριο έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Μέχρι στιγμής α, ο κύριος Κασελάκης επανέρχεται α, στην α, εκδοχή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, το, έβαλε προτεραιότητα στην χθεσινή του συνέντευξη των Αλφα, στην οποία μίλησε για πολλά, μίλησε και για το περίφημο α, μαύρο χρήμα. Α, πάμε όμω να δούμε πρώτα τι είπε για τον ρόλο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο πολιτικό τοπίο, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ηγέτιδα δύναμη. Είναι να πούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο μπορέσε να διατηρήσει και με διακριτή διαφορά το ρόλο τη αξιωματική αντιπολίτευση και στι εκλογέ που πέρασαν, δικαιούται να είναι η ηγέτιδα δύναμη σε αυτέ τι συνεννοήσει και ο ηγέτη τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ηγέτη μια οποιοδήποτε συνεννόηση. Mm. Εάν δεν μπορεί κάποιο αυτό να το πει για το κόμμα του, για τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε λάθο κόμμα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Άρα, Άρα ο, λοιπόν, ο κύριο Τσίπρας Τσίπρα βρίσκεται σε λάθο κόμμα σήμερα. Όχι. Όλοι μα, μέσα στο και ο κύριο Τσίπρα, πρέπει να πούνε ότι την, τον, ηγε, τον ηγετικό ρόλο σε οποιαδήποτε συνεννόηση την έχει εξωματική αντιπολίτευση, τον έχει εξωματική αντιπολίτευση και ότι ο ηγέτη τη εξωματική αντιπολίτευση οφείλει να είναι ο ηγέτη ενό οποιοδήποτε σχήματο εφόσον αυτό προκύψει. Πολύ παίζει, πολύ χρησιμοποιεί τον όρο ηγέτη ο κ. Στέφανο Κασαλάκη. Βλέπουμε εδώ καλό είναι να επισημάνουμε ότι ε, το ηγέτη ε, ε, κατακτάται και ενίοτε δεν ταυτίζεται απολύτω με τον όρο ε, πρόεδρο. Ε, σε πάση περιπτώσει, αυτά θα αντακρίνει η ζωή και η πολιτική ε, το επόμενο ε, διάστημα. Ο κ. Κασαλάκη ερωτήθηκε στην ίδια συνέντευξη, όπω ήταν φυσικό, και για το περίφημο μαύρο χρήμα. Αν υπήρχε μαύρο χρήμα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αναφέρθηκε σε μαύρο χρήμα, αν ο ίδιο δέχθηκε. Και πρόταση για μαύρο χρήμα. Για να δούμε τι απάντησε και εδώ και εδώ τα στρογγύλεψη. Ε, ότι ο προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα χρήματα ή όχι. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, mm. αλλά θα πρέπει να μιλήσετε στον πρώην οικονομικό διευθυντή. Εσά σα έχει προτείνει κάποιο στον ένα χρόνο λιγότερο που είστε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάρετε μαύρα χρήματα για να μπορέσετε να ξελασπώσετε, να το πω απλά το κόμμα. Ε, σα έχει ζητήσει ναι. κάποιο. απάντηση είναι ναι. Δεν το έχετε πει αυτό. Τι να το πω. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν, είναι, δεν είναι. είναι, το θέμα είναι ότι ε, είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή... Όταν γνωρίζετε το... ότι κάποιος προσφέρει μαύρο χρήμα, απλά να σας το πω ότι όταν γνωρίζετε ότι κάποιο προσφέρει μαύρο χρήμα και δεν το λέτε, στην ουσία συνεργείτε σε ένα δίκημα. Ε, όταν κάποιο προτείνει την ιδέα ότι βρες άλλου πόρου, εντάξει και να μην μπορεί να δημιουργηθεί σωστρέφεια, είναι μια ιδέα που δεν με εκφράζει. Μάξω, όχι, δεν, δεν έχει έρθει κανεί να μου δώσει ε, σακούλο, όχι.